Πανεπιστημιακού Συλλόγου Νομού Τελοπερδανίας. Σας χαιρετίζω και εγώ στην απόψινή εκδήλωση, η οποία εκδήλωση προβάλλει ένα θέμα της ελληνικής ιστορίας όχι αρκετά προβεβλημένο όσο πρέπει και το οποίο είναι μια από τις τραγικότερες σελίδες της ιστορίας, όχι μόνο της ελληνικής, παγκόσμιας ιστορίας του 20ου αιώνα. Με αγγίζει προσωπικά αυτό το θέμα, γιατί και εγώ κατάγομαι από χωριό Μαρτυρικό, από Καβαλάρη Ανατολικού Ζαγοριού. Αν έχετε ακούσει για το ολοκαύτωμα των Λυγκιάδων, είμαστε ακριβώς πίσω από το βουνό. Λοιπόν, και τα νιώθω λιγάκι ιδιαίτερος μέσα με αυτά τα συμβάντα. Εχθές ήμουν στο σπίτι που κάηκε το 1943, στο χωριό μου εχθές. Έχουμε μνήμες ζωντανές, τη γιαγιά μου ευμάλωτη, και αυτό τώρα που ήθελα άλλα να πω, αλλά νιώθω ότι είμαι νεότερος, δεν θα το λέω γιατί είστε μεγαλύτεροι, νιώθω ότι είμαι νεότερος και με αγχώνει το εξής. Βλέποντας και το βίντεο και τις μαρτυρίες των γερόντων, των γεραρών, αν η μνήμη αυτή θα μείνει ζωντανή και αν έχουμε καταλάβει τι έχει συμβεί σε αυτόν τον τόπο και πόσο, πώς να το πω, προσκυνητές πρέπει να στεκόμαστε απέναντι σε αυτές τις θυσίες. Αυτά είχα να πω. Με συγκινεί ιδιαίτερα στο θέμα και δεν θέλω να μακρηγορήσω. Υπάρχουν άλλοι ειδικότεροι από μένα εδώ που θα αναφερθούν σε αυτό το θέμα. Εύχομαι τέτοιες προσπάθειες να υπάρχουν, τέτοιες συγγραφές. Συγχαρητήρια θέλω να πω στον κύριο Βλαχοπάνο για το βιβλίο. Και ξέρω τον αγώνα που έχει κάνει, βλέποντας και εγώ μικρότερο στις διάφορες αναφορές στην τηλεόραση. Εύχομαι να πάει καλά το βιβλίο, να προβάλλονται αυτά τα θέματα τα ιστορικά και τίποτα, η μνήμη να μείνει ζωντανή.